Το τέταρτο θανατηφόρο κρούσμα του ιού τη γρήπη, η τα έναν ή ένα στην Κρήτη, καταγράφηκε στο νοσοκομείο Χανίων, με θύμα αυτή τη φορά έναν 46χρονο με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ο άτυχο άνδρα εισήχθη στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων πριν από πέντε ημέρε, με την πορεία τη υγεία του να μην παρουσιάζει ανάκαμψη. Βέβαια, είχε αρκετού επιβαρυντικού παράγοντε, όπω είναι νοσογόνο παχυσαρκία, ήταν χρόνιο αναπνευστικό ασθενή, είχε δηλαδή αναπνευστική ανεπάρκεια και καρδιακή ανεπάρκεια. Ήρθε με ψηλό πυρετό, ε, εισήλθε αμέσω στη μονάδα εντατική θεραπεία. νοσηλεύτηκε περίπου πέντε μέρε, αλλά δυστυχώ κατέληξε. Σε μόλι δώδεκα μέρε, τρει ακόμη άνθρωποι στην Κρήτη κατέληξαν μετά από επιπλοκέ του ΙΤΑ 1-1, ανάμεσά του και οι εξάχρονοι από το Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί ο θάνατο μια 78χρονη στο Ρέθυμνο και ενό 38χρονου στα Χανιά, που επίση ανήκε στι ευπαθεί ομάδε και δεν είχε εμβολιαστεί. Είχαν βεβαρημένο ιστορικό, δηλαδή δεν ήταν ασθενεί οι οποίοι είχαν ελεύθερο ιστορικό που αυτό θα ήταν ακόμα πιο ανησυχητικό. Σε αυτού του ασθενεί περιμένει ότι η εξέλιξη δεν είναι και τόσο εύκολη. Σύμφωνα με την υγειονομική περιφέρεια Κρήτη, παρατηρείται φυσιολογική λόγω εποχή έξαρση των κρουσμάτων του ιού τη γρήπη. Δεκάδε περιστατικά αντιμετωπίζονται επιτυχώ στι κλινικέ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νησιού. Νοσηλεύονται και άλλα περιστατικά τα οποία α, αν θέλετε πηγαίνουν ε, ε, με ολιγοήμερη νοσηλεία, πηγαίνουν στο σπίτι τους και έχουν καλή εξέλιξη. Την ίδια στιγμή μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ακόμη και από τις ευπαθείς ομάδες παραμένει ανεμβολίαστο. Θέμα προσωπική αντίληψη του καθένα, είτε γιατί νομίζει ότι επειδή ο ίδιο είναι υγιή, δεν έχει ανάγκη να εμβολιαστεί. Πράγμα το οποίο είναι μεγάλο λάθο, γιατί ο ίδιο μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τη λίμωξη, αλλά μπορεί σε επαφή με παιδιά ή με άλλε ευπαθεί ομάδε να μεταδώσει αυτόν τον ιό και να είναι ε, θανατηφόρο ε, ε, σε αυτόν που θα τον μεταφέρει. Έκκληση στους πολίτες και κυρίως σε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν, απευθύνουν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι το 75% όσων νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ δεν είχαν εμβολιαστεί ή έπασχαν από χρόνιες νόσους.